να πάμε στα Χανιά, καθώς ξεκινά το έργο αποκατάσταση στο λιμάνι Σφακίων, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις, αν θυμάστε, το Φλεβάρι του 19, είχαν προκαλέσει σοβαρές ζημιές, φθορές εκεί στην υποδομή του λιμανιού. Και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μανούσο Χιωτάκη, είναι δήμαρχος Σφακίων. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας, καλή χρονιά να ευχηθούμε. Καλησπέρα και σε εσάς και χρόνια πολλά και σε όλο τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω. Κλείδωσε η χρηματοδότηση, σωστά? Βέβαια, κλείδωσε η χρηματοδότηση τώρα 10 μέρες. Μάλιστα. Μιλάμε για ένα ποσό που αγγίζει... Λοιπόν, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Το οποίο έχουμε και από τις κατολιστήσεις της πλημμύρας του 2019 άλλες 600.000. Ναι. Σύνολο 2.100.000. Είχε γίνει ένας αγώνας δρόμος από τότε συγκεκριμένα. Είχε ξεκινήσει και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή μία μελέτη. Την αποτέλεσα εγώ τη μελέτη φυσικά και ας είναι καλά, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Υπουργό Οικοδομών, ο οποίος βοήθησε να ολοκληρωθεί για αυτή η μελέτη η πραγματικά ολοκληρωμένη. Το έργο βέβαια είναι 1,5 εκατομμύριο. Τα 600.000 εκεί θα τα ξαναδιαθέσουμε, διότι θα υπάρξουν κάτι στην πορεία, κάτι αδειοδοτήσεις, αρχαιολογίες και κάτι τέτοια. Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν. Εάν ό,τι αν δεν υπάρχουν, πάλι ό,τι λεφτά υπάρχουν, τα υπόλοιπα θα τοποθετηθούν εκεί. Τι είναι τώρα το έργο? Το έργο αυτό είναι πραγματικά ένα, όχι μόνο για τη χώρα του Σφακιού, ένα έργο πνοής, απλώς είναι για όλη την επαρχία και για τον ομό. Δηλαδή είναι το λόφος με τα πευκάκια, το οποίο είναι και το βενετσιάνικο φρούριο απάνω. Ναι. Έχει από κάτω, με το να γίνει το λιμάνι φυσικά, έπρεπε να πέρασει να πράσει δρόμος. Εκεί βέβαια ανοίχτηκε ένας δρόμος, έχουν πέτρες απάνω και έχουν κατοριστήσει, έχουν γίνει. Και τι θα γίνει? Θα γίνει μια αντιστήριξη όλου του λόφου από κάτω, θα ντυθεί με πέτρα. Όσες πέτρες είναι, οι οποίες είναι μεγάλες, οι οποίες δεν μπορούν να φύγουν, θα πιαστούν με σειρματοπλέγματα και δίζες. Θα γίνει μια, να το πω έτσι, πάνω στο μπεντένι, να το πω έτσι απλά, θα γίνει ένα σειρματόπλεγμα, το οποίο αν καμιά φορά πέφτει καμιά μικρή πέτρα, να σταματήσει. Θα μεγαλώσει φυσικά και προς τα μέσα κανένα μέτρο, υπολογίζουμε από εκεί 1,5 μέτρο. Θα γίνει έργα αποχετεύσεως εκεί πέρα, θα γίνουν φωτισμός, θα γίνει τα πάντα. Είναι αυτό το πρώτο έργο που πρέπει να γίνει κατά πρώτο. Χρονοδιάγραμμα, δήμαρχε, χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι μέσα στο τέλος του χρόνου θα έχει τελειώσει. Διότι έχουν βγει και τα δελτία δημοπράτησης. Από ότι μετά το καλοκαίρι. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε μετά σίγουρα, διότι ξέρετε, αρχίζει ο τουρισμός από τον Απρίλιο. Ναι. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Το έχει αναλάβει ο ΑΚ, το έχει πάρει ζεστά το πράγμα, γιατί είναι ένα πρόβλημα έργο ανάγκης. Και πιστεύω ότι ο εργολάβος, ο ανάδοχος, θα παρουσιαστεί, θα βγει με δημοπρασία μέχρι το καλοκαίρι, το οποίο πρέπει τέλη τη σεζόν να ξεκινήσει. Δηλαδή την επόμενη σεζόν πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Εμείς τι γίνεται τώρα? Εδώ είναι από πάνω, είναι το βενετσιάνικο φρούριο. Το βενετσιάνικο φρούριο το έχει αναλάβει μια μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο έχει ολοκληρωθεί μελέτη. Υπάρχει μια υπογραφή μόνο από το ΚΑΣ από την Αθήνα, η οποία είναι η προμελέτη εγκριμένη. Είναι 350.000 για αναστήλωση του βενετσιάνικου φρούριου. Συνεχιζόμενη είναι άλλη μια μελέτη, η οποία έχει τελειώσει. Είναι ανάπλαση της πλατείας, της πάνω και της κάτω της χώρας του Σφακιού, με αναψυκτήρια, με εκδόσεις εισιτηρίων και πολλά και διάφορα. Ναι. Μέσα στο άλσο θα γίνουν διαδρόμοι, θα γίνουν μπαγάκια, θα γίνει φωτεινός, θα γίνει ένας τόπος περιπατικός, ο οποίος είναι και αυτό 1 εκατομμύριο. Δηλαδή οι μελέτες είναι ολοκληρωθεί. Τώρα περιμένουμε τις χρηματοδοτήσεις. Φυσικά τις χρηματοδοτήσεις θέλουμε να μας βοηθήσουν οι δικοί μας και οι βουλευτές και οι υπουργοί μας. Διότι δεν γίνεται και διαφορετικά, να το πω έτσι. Καλά το λέτε. Εκπονήθηκαν οι μελέτες. Εκπονήθηκαν οι μελέτες να βοηθήσει κάποιος. Λοιπόν. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω όμως, ναι, γιατί πρέπει αυτά πρέπει να τα λέμε και ανοιχτά. Πρέπει να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, που όντως αποδέχθηκε να μας δώσει ολόκληρο το 1,5 εκατομμύριο.
δεν μας έκοψε ότι έχουμε τα 600 να μας δώσει τα 900 και όλη σε αυτή την ιστορία βοήθησαν συγκεκριμένα για όλη την ολοκλήρωση και τη χρηματοδότηση ο συντοπίτης ο Μανώλης ο Βολουδάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, ο Διομήδης σας επηρέασε? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ και τώρα αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα είναι αέρας 9 δεκαμποχώρο, αέρας και νερό. Είχαμε και μια ψηλοζημιά στη ΔΕΗ, έπεσε ένα καλώδιο εκεί σε μια περιοχή που ναι, το λένε. Ναι. Η ζημιά φυσικά, η περιοχή δεν έχει προσπίκλει δρέμα, είναι 4-5 σπίτια ας το πούμε, γιατί δεν μπορεί να προκατηθεί. Απλώς όμως το απομονώσαμε για να μην σκοτωθεί κανείς ότι ήταν στη μέση του δρόμου. Μάλιστα, Δήμαρχε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Πλούσια η ατζέντα σας. Έχουμε κι άλλα πολλά και έπρεπε να τα πούμε, κατάλαβε. Σωστά, απλά δεν προλαβαίνουμε τώρα. Πρέπει να κλείσουμε. Το θέμα είναι αυτό. Δεσμευόμαστε να επαναλάβουμε τη συζήτηση την επόμενη εβδομάδα. Όποτε θέλετε να πούμε και για τον Τρίτσι, να πούμε για την. Βέβαια. Έχουμε. Εστιάσαμε στο λιμάνι, έχει σφακιά. Την επόμενη εβδομάδα θα πούμε και τα υπόλοιπα. Άξι, έγινε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τέταρτο μέρος.